Τα Smart είναι ιδανικά αυτοκίνητα για μετακινήσεις εντός πόλης. Μπορούν να μεταφέρουν έως 2 επιβάτες και λίγες αποσκευές. Για να πούμε όμως την αλήθεια, δεν ξέραμε ότι μπορείς να μεταφέρεις και καρέκλες. Όπως για παράδειγμα, αυτή τη δερμάτινη γραφείου. Για πάμε τώρα στη Λεωφόρο Κηφισίας, ένα δρόμο μεγάλο με 4 λωρίδες σε αρκετά σημεία. Σε αυτόν κινούνται οχήματα με ταχύτητες αρκετά υψηλές, θα έλεγα. Τώρα ένα ποδήλατο στη μέση του δρόμου και στις αριστερές λωρίδες, τι μπορεί να κάνει? Μήπως είναι λίγο επικίνδυνο? Αφήνουμε το ποδήλατο και πάμε στο παπάκι. Εδώ βλέπετε ένα ανδρόγυνο να μετακινείται με το δίτροχό του και να μεταφέρει και το σειρματόσχηνο για τη μάντρα του σπιτιού. Λιγάκι επικίνδυνο και αυτό, θα λέγαμε. Μέσα σε όλα αυτά, η γυναίκα συνεπιβάτης κουβαλά μαζί και τη μαγκούρα της. Ας μείνουμε λίγο στα παπάκια και στον οδηγό που μάλλον δεν έχει συνειδητοποιήσει αυτό που κάνει. Τρικάβαλο και με 2 παιδιά πάνω στη μοτοσικλέτα είναι απλά θανατηφόρο. Ο πατέρας μάλλον θα πρέπει να σκεφτεί την επόμενη φορά αυτό που κάνει. Και από τα παπάκια πάμε στις μοτοσικλέτες υψηλού κυβισμού. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο στις εθνικές οδούς κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες. Δηλαδή, αν εμπλακούν σε κάποιο τροχαίο, πώς θα τους βρει η τροχαία? Και επειδή το θέμα είναι λίγο πολύ γνωστό, γιατί κάποιοι απλά σωπαίνουν? Θα κλείσουμε σήμερα με τον επαγγελματία οδηγό ταξί, ο οποίος κινείται στην εθνική οδό. Βλέπετε το χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου, ο οποίος έχει τιγκάρι και για να μην χάσει την κούρσα ο επαγγελματίας οδηγός, τα έχει δέσει με σκηνή. Ασφάλεια στο φουλ δηλαδή. Μην ξεχνάτε, όσοι βλέπετε τρελά και παλαβά από τους ελληνικούς δρόμους, μπορείτε να μας στέλνετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση sarimbal@otenet.gr.